οικονομικό σε όλο αυτό το διάστημα ο Δήμος ο δικός μας δεν είχε αντιμετωπίσει. Ούτε το θέμα ήταν οικονομικό, ό,τι προβλήματα υπήρξαν. Θα τα πούμε και άλλη φορά, αλλά συμφωνώ οπωσδήποτε ότι το κοινωνικό κομμάτι είναι το πιο σοβαρό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και είναι γεγονός ότι αν δεν υπήρχε η τοπική αυτοδιοίκηση, η Εκκλησία, με όλα αυτά που γίνονται, το παρακολουθείτε σε όλη την Ελλάδα, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ, η κατάσταση θα ήταν πολύ πιο κρίσιμη και θα είχε ίσως δημιουργηθεί, θα είχαν δημιουργηθεί ανεξέλεκτες διαστάσεις σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κύριος Πατσιλίβας έχει το λόγο για 2 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και εγώ με τη σειρά μου θα σας ευχηθώ καλή υγεία και παραγωγική δουλειά στην δημοτική πενταετή θητεία μας. Κυρίες και κύριοι, μετά από 24 χρόνια επανέρχομαι σε αυτή την αίθουσα με συναισθήματα χαράς και ευθύνης. Για την πρόταση του Δημάρχου και των μελών της πλειοψηφίας να συμμετέχουν σαν αντιπρόεδρος στο ΔΣ του νομικού προσώπου κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας, θερμά όλους σας ευχαριστώ. Προηγήθηκε μου η εισήγηση του κυρίου Προέδρου του νομικού προσώπου και εγώ ανέλαβα την ευθύνη να συμπληρώσω κατά τον νόμο και τον κανονισμό ως προς το πλαίσιο της δομής νομοθετικά αναφερόμενη συντομία, αλλά να σας ενημερώσω για την υπάρχουσα δομή όπως λειτουργεί σήμερα. Στη συνέχεια θα αναφερθώ στους στόχους και που έχει θέσει η παράταξή μου ως προς την λειτουργία και τις δράσεις που προτιθέμεθα να υλοποιήσουμε σαν νομικό πρόσωπο κοινωνικής προστασίας. Ο νομοθέτης του νόμου 3852 και στα άρθρα 99 έως 112 περιγράφει επαρκώς την διαδικασία σύστασης και λειτουργίας του νομικού προσώπου κοινωνικής προστασίας. Ο νόμος 3463 του 2006 ορίζει τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου. Αναφέρεται στο νόμο ρητά πως μπορεί το νομικό πρόσωπο να εξακτηνώσει υπηρεσίες περιφερειακά στους θεούς δήμους, προσφέροντας υπηρεσίες κοινωνικού έργου για παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. Υφιστάμενοι φορείς που έχει την διοικητική και λειτουργική ευθύνη το νομικό πρόσωπο. Πρώτον, υπηρεσία προνοιακής πολιτικής. Δεύτερον, 5 δομές οι οποίες συμπτύχθηκαν οργανικά και λειτουργικά σε 9 φορέα με την ονομασία βοήθεια στο σπίτι, η 6η δομή λειτουργεί η τοπική μας εκκλησία. Τρίτον, βρεφονιπιακή σταθμή 2 στην Σπάρτη, οι οποίοι συστεγάνται στο ίδιο κτίριο σαν 9 οργανική και λειτουργική μονάδα και 1 σταθμό στο Ξηροκάπι. Τέταρτον, κοινωνικό παντοπολείο που δυστυχώς σήμερα απλά υπάρχει, χωρίς να δύναται να προσφέρει υπηρεσίες προσωρινά τουλάχιστον. Πέμπτον, υπάρχει το κοινωνικό ιατρείο με κύριο φορέα τον Ερυθρό Σταυρό, τον Ιατρικό και Φαρμακευτικό Σύλλογο, καθώς και το νομικό πρόσωπο πρόνοιας του Δήμου, που επικουρούν το εγχείρημα του Ερυθρού Σταυρού, το οποίο είμαι υποχρεωμένος και εγώ εκ της θέσεώς μου να ευχαριστήσω για το έργο που επιτελούν. Έκτον, υφίστανται 2 καπί κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων, στα οποία η λειτουργία τους πρέπει να διέπεται από συστατική πράξη του Δήμου, αλλά ουσιαστικά παρέχει σήμερα μόνο υπηρεσίες ψυχαγωγικού περιεχομένου. Και απέχει πολύ από το πνεύμα του νομοθετικού περιεχομένου των υφισταμένων νόμων. Έβδομον, υπάρχει ο κανά... Κύριε συνάδελφε, έχουμε περάσει 3 λεπτά, 4. Λοιπόν, και νομίζω και απευθύνουμε σε όλο το σώμα ότι σήμερα πρέπει να ψηφίσουμε ορισμό διοικητικού συμβουλίου. Τα υπόλοιπα θέματα και αναφέρουμε από εδώ και μετά το να διαβάζουμε τα ΦΕΚ, μπορούσε οποιοδήποτε να τα έχει διαβάσει τα ΦΕΚ και να τα ξέρει. Λοιπόν, άμεση στόχη. Θα σου δώσω το λογοθέμη, αλλά σε παρακαλώ. Άμεση λοιπόν, στόχη. Σε παρακαλώ, θα τελειώσω. Να τελειώσω. Λοιπόν, επομένως από το επόμενο, που είναι ο κύριος Μανουσάκης, θα πει τα ονόματα, η αντιπολίτευση και τίποτα άλλο. Και να τελειώνουμε, γιατί δεν θα τελειώσουμε ούτε αύριο. Λοιπόν, συνεχίστε. Θέλω να πω ένα λεπτό, θα μου δώσει όταν έχει ώρα να μιλήσω. Θέλω 2 λεπτά. Αλλά πραγματικά 2 λεπτά. Τελείωσε. Κύριε Πατσιλίβα, τελειώνετε. Άμεση στόχη. Ενεργοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού των φορέων του σε υψηλότερο ρυθμό. Ο κτηριακός έλεγχος, όπως υπόθηκε, η αποκατάσταση και άμεση ενεργοποίηση δράσεων παροχής υπηρεσιών προς τους δημότες,
Θα επαναλειτουργήσουν άμεσα τα συσίτια των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς Σπάρτης και Ξηροκαμπίου. Θα κλείσουν τυχούσες εγκρεμότητες με τους προμηθευτές μας. Θα τροφοδοτηθούν όλοι οι προαναφερόμενοι φορείς με τα ανάλογα προϊόντα. Θα ευαισθητοποιήσουμε κοινωνία φορείς, ιδρύματα τους οποίους θα καταστήσουμε κοινωνικούς κοινωνούς στο έργο μας. Θα φροντίσουμε για την επαναλειτουργία της συνταγογράφησης, συνεργαζόμενοι με το νοσοκομείο και άλλες φορείς. Θα ζητήσουμε την συνεργασία όλων των κοινωνικών συλλογικών φορέων. Θα πει δύο κουβέντες ο Δήμαρχος και να πούμε στην ψηφοφορία, αν θέλει να μιλήσει. Δύο κουβέντες θα πω, γιατί ήδη ανοίχθηκε ένα θέμα και είναι σημαντικό που ανοίχθηκε, παρόλο που είναι για να ορίσουμε άτομα. Είπε και ο κύριος Αργυντάκος ότι η αυτοδιοίκηση έχει συμβάλει στα μέγιστα με το κοινωνικό της πρόσωπο και εδώ σε επίπεδο Δήμου. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή προσπάθησε και παρουσίασε ένα πρόσωπο κοινωνικό. Σίγουρα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί δεν έχουμε παιδιά στους παιδικούς σταθμούς της πόλης. Στο Ξηροκάμπι ήδη έχουν πάει. Θα δούμε αυτό που είπατε, κύριε Λεβεντάκη, γιατί δεν εγγράφησαν με την αίτηση τα παιδιά και για ποιο λόγο. Γιατί έχουμε θέσεις, μπορούμε να καλύψουμε. Θα το κοιτάξουμε αυτό που είπατε. Είναι μία δήλωση σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Κουμουνδούρος με τις κοινωνικές συνεταιριστικές εταιρείες. Η θέση δικιά μας είναι, είμαστε κατά αυτών των εταιριών. Σίγουρα πρέπει να παλέψουν για μόνιμο και σταθερό προσωπικό στη λειτουργία κύρια της κοινωνικοδομών αλλά και στην αυτοδιοίκηση. Ήδη αυτή τη στιγμή, παρόλο που έχουν κάνει έτοιμα η προηγούμενη διοίκηση για να καλυφθούν μόνιμες θέσεις και βρεφονιπιακών και μαγείρων και άλλων προσωπικών, δεν έχουν εκριθεί για τους γνωστούς λόγους. Έχουν προκηρυχθεί δύο θέσεις και πρέπει να βγει αυτές τις μέρες στην δημοσιότητα για 10 μήνες ένας νηπιαγωγός και ένα βοηθητικό προσωπικό για να καλύψουμε τις θέσεις αυτές. Και πρέπει να δώσουμε ένα βάρος μεγάλο, αρκετό στο κοινωνικό παντοπολείο που αυτή τη στιγμή έχουμε έλλειψη από τρόφιμα. Κάνουμε μια έκκληση και στους φορείς και στους πολίτες, αν μπορούν να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια. Θα βγούμε και με ένα έτσι μήνυμα σαν νομικό πρόσωπο, πιστεύω, η διοίκηση να βγει για να καλύψουμε αυτές τις δράσεις. Και σίγουρα αυτές τις δράσεις που είχε αναλάβει η Δημοτική Αρχή, είχε κάνει η Δημοτική Αρχή και που συνεχίζουμε, θα προσπαθήσουμε να τις αναβαθμίσουμε και αυτό θα γίνει με τη συνεργασία όλων μας. Και πιστεύω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει προταθεί είναι άτομα τα οποία μπορούν να τρέξουν αυτή την προσπάθεια και συλλογικά θα τρέξουμε αυτή την προσπάθεια γιατί. Θα πρέπει να δείξουμε το πρόσωπό μας και εκεί θα κρυθούμε όλοι από τη συμμετοχή μας. Για πρόεδρο προτείνουμε τον Βουνάση και αντιπρόεδρο τον κ. Πατσιλίβα. Λοιπόν, επί της ψηφοφορίας, όσον αφορά τα μέλη, είναι ομόφωνη η απόφαση. Ομόφωνη. Πρόεδρο, αντιπρόεδρο. Ομόφωνη. Οπότε ομόφωνα και τα δύο. Κύριε Μανουσάκη, ελπίζω να κερδίσουμε τον χρόνο που χάσαμε στο προηγούμενο θέμα. Γαλαδία εδώ. Κυρία Γραμματέα, τρίτο θέμα, ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης. Εισηγητής κύριος Μανουσάκης Μανούσης. Λοιπόν, θα κερδίσουμε τον χρόνο γιατί θα σας πω όλες τις αποφάσεις που κατέληξαν να υπάρχει νομικό πρόσωπο. Είναι περίπου οι ίδιες, είναι 15 μέλη, 5 δημοτικοί σύμβουλοι, εκ των οποίων 2 είναι της μειοψηφίας, 9 κάτοικοι δημότες χρήστες υπηρεσιών του Δήμου, ένας εκπρόσωπος πνευματικής εστίας. Εμείς, όπως και οι υπόλοιποι τακτικοί, είναι να όλες οι παρατάξεις να εκπροσωπούνται στον οργανισμό με τη λογική ότι είναι σημαντικό να ορίσουμε διανοούμενα, μιλάμε για πολιτισμό, ώστε να καθορίσουμε τις δραστηριότητες μας και τις προτεραιότητες των δράσεών μας. Για να έρθω σε αυτά που είπαν οι προαναλύσαντες, η λέξη πολιτισμός δεν υπάρχει στα ελληνικά, στα αρχαία ελληνικά. Η λέξη παιδεία, όπως είπατε πολύ σωστά, περιλάμβανε και την έννοια του πολιτισμού και όλες τις έννοιες της καθημερινότητας και του τρόπου συμπεριφοράς και του τρόπου διαχείρισης της φύσης και της σχέσης με τους ανθρώπους. Ας το δούμε λοιπόν και εμείς έτσι και με αυτό το σκεπτικό, οι δράσεις μας να είναι ενταγμένες στη λογική της αλληλεπίδρασης μεταξύ των τομέων που ο οργανισμός μας έχει αναλάβει να υπηρετήσει με σκοπό τον παιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα των εκδηλώσεών μας. Στοχεύοντας τον πολιτισμό της καθημερινότητας, τον πολιτισμό των συμπεριφορών μας και προς τους συνανθρώπους μας και προς τη φύση. Υπάρχει ο δεδομένος κληροδοτημένος πολιτισμός, ο οποίος πρέπει να συμπληρωθεί με τον πολιτισμό της σύγχρονης πόλης, τον πολιτισμό μας σε σχέση με τον συνάνθρωπο και τη φύση.
Και ο πολιτισμός μας, στη συμπεριφορά μας προς τη φύση, είναι αυτός που θα μας φέρει τον τουρισμό, με τον οποίο θα συνεργαστούμε πάρα πολύ στενά με την Επιτροπή Τουρισμού και με την προώθηση των αγροτικών προϊόντων μας που ενέχουν πολιτισμό και που μέχρι τώρα θεσμικά δεν εκπροσωπούνταν από κάποιο φορέα. Εμείς θα τον εντάξουμε μέσα στους σκοπούς μας, διότι και τα αγροτικά προϊόντα ενέχουν πολιτισμό και ο πολιτισμός έχει οικονομική ανταποδοτικότητα. Λοιπόν, τώρα τα ονόματα. Μανουσάκης Μανούσος, Τσαγκαρούλης Θόδωρος, Μεντή Ελένη, Γρηγόρη Δήμητρα, από τους Ηνωμένους Πολίτες θα πούμε, από την Ελπίδα ο κύριος Κούρος, από την Ανάσα η κυρία Γιανακάκη, από τη Λαϊκή Σπήρωση η κυρία Μπαγιαμπού Μαριάννα, Γαλανοπούλου Γεωργία, Κουμουτσίδης Δημήτρης, Χρόνη Γεωργία, Γιαξόπλου Γιώργος και εκπρόσωπος πνευματικής εστίας ο κύριος Γεωργιάδης Νικόλαος. Αναπληρωματικά μέλη, που εδώ πέρα θέλω να τονίσω όμως κάτι, όταν λέω αναπληρωματικά μέλη δεν εννοώ αναπληρωματικά άμα κάποιος από τους υπάρχοντες φύγει, αλλά αναπληρωματικά μέλη που θέλουμε να συμμετέχουν, να είναι παρόντες στο Συμβούλιο, να επηρεάζουν τις αποφάσεις, να έχουν αποφασιστική γνώμη, να μας δίνουν ιδέες και να ανταλλάσσουμε ιδέες. Δηλαδή, τα αναπληρωματικά μέλη θεωρώ ότι πρέπει να είναι ενεργά όσο και τα τακτικά. Ο κύριος Τρίφας Κυριάκος, Μακρυσοπούλου Χριστίνα, Σταθάκος Ιωάννης, από τους ΗΠΑ, κύριος Μπακής, Ασλιχανίδης Χρήστος, η κυρία Φωτεινοπούλου Φωτεινή, η κυρία Σταθάκη Μέρη, η κυρία Τζινιέρη Ελένη, η κυρία Κακαφλίκα Σταυρούλα, ο κύριος Καναλάκος Σαράδος και ο κύριος Γεωργιάδης Βασίλης. Λοιπόν, επειδή υπόθηκε και στα άλλα νομικά πρόσωπα, μάλλον στο κοινωνική πολιτική δεν υπόθηκε, εμείς λέτε θέλετε να εκπροσωπούν όλες τις παρατάξεις. Λέτε και πριν δεν εκπροσωπούν όλες τις παρατάξεις. Ξέρετε ότι όταν λέμε αυτό το πράγμα, ελληνικά μιλάμε εδώ. Έτσι ερμηνεύεται ότι πριν δεν εκπροσωπούνται όλες τις παρατάξεις και τώρα εκπροσωπούνται όλες τις παρατάξεις. Όχι, επειδή τώρα είναι πέντε, κύριε Κιτάκη. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 2, μπορεί να είναι 3. Αυτό δεν έχει σημασία ο αριθμός. Αυτό δεν έχει σημασία καμία. Όπως και επειδή μου είπαν και εμένα συμπολίτες μας, το παρεπιπτόντος το θυμήθηκα τώρα, για το Προεδρείο. Είναι η τέταρτη φορά. Για το οποίο για προσωποκατάσταση αληθείας ήταν η Ελένη Βασιλάκη. Η Αθηνάη Αναστοπούλου, μεταξύ Παπα Αποστόλου και τώρα η Δήμητρα Γρηγόρη. Είναι η τέταρτη, δεν είναι η πρώτη φορά λοιπόν που στο Προεδρείο συμμετέχει η γυναίκα. Λοιπόν, Τζορτζάκης Μάριος, Αλίμονου Βαρβάρα, Ζαχαράκη Γεωργία. Τώρα είχα κάτι άλλο ένα όνομα, τέλος πάντων. Κύριος Αλεξάκος, κύριος Κομοντούρος. Μια κουβέντα, κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι το νομικό αυτό πρόσωπο θα πρέπει να τα δώσει όλα στο επόμενο διάστημα. Υπάρχει τρομακτική έλλειψη πολιτισμού στο Δήμο και στο κέντρο, αλλά και στην περιφέρεια. Θα πρέπει να δει ένα σχέδιο ώστε όλα αυτά τα μικρά εραστηριακά σχήματα καλλιτεχνικής δημιουργίας να τα βάλει κάτω από τις φτερούγες του και να δώσει τη δυνατότητα στους νέους και στους μεγαλύτερους να εκφραστούν όσον αφορά και το μοντέρνο πολιτισμό αλλά όσον και αφορά την λαϊκή μας παράδοση. Ευχαριστώ. Κύριος Λαβεντάκης. Κύριος Δημάρχος. Δύο κουβέντες. Σε σχέση με, με αυτό που είπε ο κύριος Αργυρδάκος, σε σχέση με την εκπροσώπηση καταρχήν, ναι, εκπροσωπούνταν οι παρατάξεις στα νομικά πρόσωπα, αλλά αν θυμούνται οι παλιοί συνάδελφοι αλλά και οι δημότες, εμείς είχαμε βάλει τότε ζήτημα ότι πρέπει η σύσταση των νομικών προσώπων να μην είναι έτσι όπως ήταν η σύσταση των νομικών προσώπων με τους πολίτες και έπρεπε και οι παρατάξεις να προτείνουν πολίτες. Με αποτέλεσμα όλα αυτά τα χρόνια, πριν το τελευταίο διάστημα των 2 μηνών,
δεν υπήρχε αυτή η εκπροσώπηση των τριών πέμπτων της πλειοψηφίας και στα νομικά πρόσωπα. Με αποτέλεσμα, στην διοίκηση την πρώτη εκπροσωπούμαστε μόνο οι δύο παρατάξεις με τους δύο δημοτικούς συμβούλους και τους πολίτες τους όριζε η πλειοψηφία, χωρίς να έχουμε λόγο, και στα τελευταία διοίκηση των νομικών προσώπων που ήταν διάστημα 5-6 μηνών φέτος, εκπροσωπήθηκε η δικιά μας παράταξη στο αθλητισμό, στον ΟΝΑ, με άλλο ένα μέλος, και στον πολιτισμό η παράταξη του κυρίου Αποστολάκου με άλλο μέλος. Κατά συνέπεια δεν τηρήθηκε ούτε το στοιχειώδης τα 3/5. Τώρα εμείς αυτό το έχουμε κατοχυρώσει, δίνοντας και λόγο, γι' αυτό και δώσαμε και παραπάνω θέσεις. Η πλειοψηφία έχει 9 άτομα στα 15. Λοιπόν, κάποιος άλλος? Εδώ υπάρχει μια ανακρίβεια ως προς το χρονικό. Όταν ψηφίστηκε η δεύτερη περίοδος, δεν είναι 5 μήνες, είναι πολύ πιο παραπάνω, έγινε όπως είναι σήμερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε επί της ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε τα ονόματα πρώτα. Πρόεδρο και αντιπρόεδρο, κύριε Μανουσάκου. Πρόεδρος Μανουσάκης Μανούσος, αντιπρόεδρος Τσαγκαρούλης ο Θόδωρος. Είπε Κόκορη. Αναπληρωματικό Δήμο, ποιον είπες? Πώς? Βουλουμάνος Γρηγόρης. Αναπληρωματικό και ο Κόκορης τεχνικό, έτσι. Λοιπόν, ψηφίζουμε τα μέλη. Ομόφωνα. Και πρόεδρο, αντιπρόεδρο, ομόφωνα. Προχωράμε στο τέταρτο θέμα. Τέταρτο θέμα, ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σπάρτης, ΔΕΙΑΣ. Εισηγητής, κύριος Δήμαρχος. Κύριε Δήμαρχε, το λόγο. Καταρχήν, αυτό είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης της πόλης της Σπάρτης και του Δήμου τώρα. Απαρτίζεται από 10 άτομα, από 5 Δημοτικούς Συμβούλους, ο ένας υποχρεωτικά από την μειοψηφία, από τον εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου, από τον εκπρόσωπο των Μηχανικών, από τον εκπρόσωπο των Εργαζομένων και από 2 κατοίκους. Προτείνουμε, εδώ δεν μπορεί να ισχύσει αυτό το σύστημα. Δεσμευόμαστε ότι οι παρατάξεις θα έχουν την ημερήσια διάταξη και θα παρακολουθούν οι υπόλοιποι που θα συμμετέχουν στην συνεδριάση της Δημοτικής Επιχείρησης Αποχέτευσης. Προτείνουμε για πρόεδρο εμένα το Βαλιώτη, για τον Κονίδη και σαν αντιπρόεδρο, τον Ματζουράνη τον Γιάννη, την Μακρυσοπούλου την Χριστίνα, τον Δημητρόπλο τον Θανάση σαν κάτοικο, την Γαλανοπούλου την Γεωργία σαν κάτοικο, τη Χρόνη την Βαρβάρα από τους Μηχανικούς, έχει προταθεί από τους Μηχανικούς, ο Μαρκουτσάς ο Γιάννης έχει προταθεί από τον Εμπορικό Σύλλογο και ο Κουτσουπός ο Βασίλης έχει προταθεί από τους εργαζόμενους. Και κάποιος από την μειοψηφία σαν σύμβουλο. Να πω κάτι. Γιατί έχει συνέχεια του προηγούμενου για τη φιλοσοφία που μιλάμε. Είπατε ότι πράγματι έτσι είναι, ότι από τις 5 ο ένας είναι της μειοψηφίας. Εμείς αν ρυθμίσετε τότε είχαμε πει να πάνε 2 από τη μειοψηφία και προτείναμε και εσάς, αλλά τότε είχατε άλλη φιλοσοφία πολιτικο-ιδεολογική και είπατε ότι δεν συμμετέχετε σαν όγιμες εταιρείες. Άρα βλέπετε ότι παρερχόμεθα σε αυτά που λέμε, ότι δεν ήταν διαφορετική η νοοτροπία. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπου εμείς θέλουμε να προτείνουμε τον ήδη πρόεδρο, τον Χρήστο Δημητρόπουλο. Το Καναγκάκο τον Χρήστο. Κύριος Αλεξάκος, κύριος Κουνουδούρος. Ναι, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι είναι η μόνη επιχείρηση κοινής ωφέλειας που βρίσκεται στην ομπρέλα του Δήμου. Και θεωρώ ότι το νερό είναι το πρώτο στο αγατό που πρέπει να προστατευτεί. Και επομένως η διαφάνεια, ο λαϊκός και κοινωνικός έλεγχος της ανώνυμης αυτής εταιρείας του Δήμου θα πρέπει να προστατευτεί και να διαφυλαχθεί. Δεν μπορεί να αποτελεί ευτασφράγιστο μυστικό το τι συμβαίνει στις υπηρεσίες, στην υπηρεσία, στην ίδρυυση και στην αποχέτευση του Δήμου. Θεωρώ ότι άμεσα θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει σε αλλαγή του καταστατικού της Δημοτικής Επιχείρησης με διεύρυνση της εκπροσώπησης των φορέων
του Δήμου. Βλέπω εδώ ότι κατονομάζονται δύο φορείς, η μηχανική και η έμπορη. Ωστόσο, ένα μεγάλο κομμάτι του Δήμου είναι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, είναι άλλοι εργαζόμενοι που δεν εκπροσωπούνται. Θεωρώ λοιπόν ότι η διεύρυνση, πέρα από το αν θα είναι εκπρόσωποι των παρατάξεων, ο κοινωνικός και λαϊκός έλεγχος αυτής της επιχείρησης είναι στους άμεσα ενδιαφερόμενους και θα πρέπει να εκπροσωπηθούν με αλλαγή του καταστατικού μεγαλύτερες μερίδες των δημοτών μας. Ευχαριστώ. Λεβετάκης. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα πρόσωπα. Επειδή όμως θεωρώ το συγκεκριμένο άρθρο είναι αντιδραστικότατο. Βέβαια δεν ευθύνεται ούτε η προηγούμενη δημοτική αρχή, ούτε η σημερινή. Γι' αυτό δεν θα ψηφίσω, θα ψηφίσω κατά. Σαν διαμαρτυρία για το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο που υπάρχει. Κάποιος άλλος θέλει να τοποθετηθεί, κύριε Δημάρχε. Δεν είπα τους αναπληρωματικούς. Είναι ο Αργυρόπλος ο Σταύρος, είναι η Γρηγόρη Δήμητρα, ο Τσίπουρας ο Κώστας, η Ζαχαροπούλου η Γεωργία, ο Ψυχογιός ο Παναγιώτης από τους μηχανικούς, ο Βούλγαρης ο Γιάννης από τον Εμπορικό Σύλλογο και ο Βαρούτης ο Θανάσης από το Σύλλογο Εργαζομένων. Σε σχέση τώρα με την διεύρυνση και την τροποποίηση του ΦΕΚ, θα το φέρουμε, θα το δούμε. Πάντως πιστεύω ότι προβλέπει το άφρο και θα συμφωνήσω με αυτό που λέει ο κ. Λεβεντάκης, ότι εκπροσωπείται με 11, μέχρι 11 είναι το ανώτερο όριο στη ΔΕΙΑ. Είμαστε άλλο ένα άτομο μπορούμε να βάλουμε, να δούμε και σε σχέση με τους φορείς, να δούμε αυτούς που μπορούμε να τους αλλάξουμε τους φορείς, δηλαδή τους δύο φορείς. Αν αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο να αλλάξουμε τους δύο φορείς, θα το δούμε. Αλλά δεν μπορούμε ούτε να μεγαλώσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί το ανώτερο που λέει ο νόμος αυτός των ΔΕΙΑ είναι μέχρι 11 άτομα. Αυτό να συμφωνήσουμε, να παλέψουμε, να αλλάξει, αλλά είναι το θεσμικό πλαίσιο το οποίο είναι ακριβώς έτσι, το οποίο δεν μας δίνει η περιθώρια, να το δούμε. Με αυτή την έννοια δεν έχουμε αντίρρηση να το μεγαλώσουμε, γι' αυτό είπαμε ότι και αυτό τηρήθηκε και από την προηγούμενη διοίκηση, παρόλο που εμείς δεν συμμετείχαμε για τους λόγους, εγώ προσωπικά τότε για λόγους συγκεκριμένους, μας καλούσαν και παραβρισκόμαστε στο Συμβούλιο και το παρακολουθούσαμε. Αυτό θα το έχουμε και τώρα και στις δικές σας παρατάξεις να έχετε. Δεν έχω τίποτα άλλο. Ωραία. Οπότε προχωράμε επί της ψηφοφορίας όσον αφορά τα άτομα. Ομόφωνα εκτός του κ. Λεβεντάκη. Κατά πλειοψηφία. Ωραία. Και τα πρόεδρος και αντιπρόεδρος το ίδιο ισχύει. Εντάξει. Προχωράμε στο πέμπτο θέμα, κυρία Γρηγόρη. Πέμπτο θέμα, ο ορισμός μελών. Πέμπτο θέμα, ο ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης. Εισηγητής, κύριος Πλιώτας Χρήστος. Ο κύριος Πλιώτας έχει το λόγο, πιστεύω, στο στυλ του κυρίου Μανουσάκη. Δεν χρειάζεται θα το προσπαθήσω. Το ξέρουμε. Αν και δεν μου άρεσε να αντιγράφω στυλ. Λοιπόν, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάρτης έχει οριστεί από την άρθρο 62-2011 απόφαση του Δήμου Σπάρτης, η οποία βέβαια έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, το οποίο είναι το 1210 ΤΒ στις 16/06/2011. Στην εγκύκλιο 84-40 του 2011 περιγράφεται η λειτουργία του νομικού αυτού προσώπου, η σκοπή του, η πόρη του, η περιουσία κλπ. Για να έρθουμε σε αυτό το οποίο μας αφορά σήμερα, είναι ότι το νομικό πρόσωπο διοικείται από 15 μελές Διοικητικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα διοικείται από 15 μέλη, τα οποία είναι ως εξής. 5 δημοτικοί σύμβουλοι, εκ των οποίων τουλάχιστον 2 ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, 3 διευθυντές εκ των 5 αρχαιοτέρων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο ένας εκ των οποίων θα εκπροσωπείται από τη σχολική μονάδα του Δημοτικού Σχολείου Ξηροκαμπίου. 2 εκπροσώπους της Ένωσης Γονέων και στην περίπτωση που δεν υπάρχει Ένωση Γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφισταμένων συλλόγων γονέων κατά προτεραιότητα μεγέθους της σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ένας εκ των οποίων θα προέρχεται από τον Σύλλογο Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Καστορίου και 5 δημότες ή κατοίκους με εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης. Ως συνδυασμός, η παράταξή μας προτείνει
για πρόεδρο του Λιώτα Χρήστο, αντιπρόεδρο τον Αργυρόπουλο Σταύρο, ως μέλος των Δημοτικών Σύμβουλων Ματζουράνη Ιωάννη, μια θέση, δύο θέσεις είναι της μειοψηφίας, νομίζω η Ανάσα είναι η κυρία Λάζαρη Φωτεινή, από συγγνώμη από την Ελπίδα, με αντικαταστάτη τον Μπένο Χρήστο. Ορίστε. Θεοφανία, συγγνώμη. Από την Μίζων Αντιπολίτευση, να μας πει ο κύριος Αργυτάκος, και συνεχίζουμε από τους εκπαιδευτικούς, όπου τοποθετήθηκαν οι δύο πρώτοι, δηλαδή ο κύριος Μιχαλάκος Δημήτριος, διευθυντής του 9ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης, και ο κύριος Μουστάκης Ηλίας, του 4ου Δημοτικού Σπάρτης. Και επίσης από το Δημοτικό Σχολείο Ξηροκαμπίου είναι ο κύριος Αρβανίτης Κώστας. Ως εκπρόσωπος από τον Πολυπληθέστερο Σύλλογο στα σχολεία της Σπάρτης, που είναι το πρώτο δημοτικό σχολείο, προτείνεται η κυρία Χίου Αντωνία Γεωργία, με αντικαταστάτρια την κυρία Χιλαδάκη Βασιλική. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων Δημοτικού Σχολείου Καστορίου είναι η κυρία Κωνσταντίνα Γαρουφάλη, σύζυγος Ρούμπου Γεωργίου, με αντικαταστάτρια την κυρία Ιωάννα Ψηλακάκου, σύζυγος Βλακάκη Εμμανουήλ. Και τα πέντε μέλη τα οποία προτείνει η παράταξή μας είναι ο Γιώργος Διαμαντούρος του Θεοδόρου, είναι διευθυντής του Σχολείου Καριών, ως πολίτης, η Γεωργία Γαλανοπούλου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Τρίφας Κυριάκος, η κυρία Δαράκη Ελένη, διευθύντρια του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης, και ο κύριος Κωνστάνταρος Αντώνιος, διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας. Τα αναπληρωματικά μέλη είναι η κυρία Μακρυσοπούλου Χριστίνα, ο κύριος Θέμης Βατσιλίβας, ο κύριος Μπένος Χρήστος από την Ελπίδα, ο κύριος Κοκονός Αντώνιος, είναι διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης, η κυρία Αλέξα Δαμαντία, διευθύντρια του 5ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης, ο Κωνσταντίνος Ζάβρας από το Δημοτικό Σχολείο Ξεροκαμπίου, η κυρία Χιλαδάκη, όπως σας είπα νωρίτερα, ο κύριος Αλέξης Πάντος, διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου, συγγνώμη, η κυρία Ιωάννα Ψηλακάκου Βλαχάκη, σύζυγος Βλαχάκη Εμμανουήλ από τον Σύλλογο Καστορίου, ο κύριος Κουφός Νικόλαος, διευθυντής του 3ου Δημοτικού Σχολείου, η κυρία Γρηγόρια Κατερίνη, ο κύριος Πάντος Αλέξανδρος από το Δημοτικό Σχολείο Καστορίου, η κυρία Μακρυγιάννη Μαριάννα και η κυρία Παπαδόγεννη Ελένη από το Ειδικό Σχολείο το Σικαράκι. Θα ήθελα να πω απλά δύο λόγια, θα είμαι πολύ γρήγορος, ότι σαφώς και συμφωνώ με τα όσα ελέγχθησαν από τις παρατάξεις, και σε αυτό το περιβάλλον το δύσκολο της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και ανθρωπιστικής ασφυξίας και περικοπής των δαπανών για τη δημόσια παιδεία, η Δημοτική Αρχή, προκειμένου να ανταποκριθεί και να καλύψει τις ανάγκες πραγματικές των σχολείων, καλείται όχι μόνο να θέσει προτεραιότητες ενισχύοντας τις σχολικές μονάδες, αλλά να ελέγχει και να παίρνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα που αφορούν τη σωστή τους λειτουργία. Η κάλυψη των χρηματοδοτικών κενών, η συνεδριάση σε τακτά χρονικά διαστήματα, η έγκαιρη και ορθή ενημέρωση των μελών, η διαφάνεια, η ιεράρχηση των αναγκών για την κατανομή των διαθεσίμων πόρων και ποσών στα σχολεία και φυσικά η τήρηση του νομικού πλαισίου λειτουργίας των επιτροπών είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής, την χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρέματος υπέρ των σχολείων, των παιδιών και εν γέννη όλων των δημοτών. Σε μια περίοδο που τα δημόσια κοινωνικά αγαθά είναι στο επίκεντρο αλλαγών, με τα αποτελέσματα στην παιδεία να τα βιώνουν ήδη τα παιδιά μας και τα παιδιά στα σχολεία, ο Δήμος πρέπει να είναι μια σπίδα προστασίας για την κοινωνία και η παιδεία αφορά το σύνολο όχι μόνο του Δήμου αλλά και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα. Επειδή το μέλλον των παιδιών μας λοιπόν είναι και του Δήμου μας αλλά και της χώρας μας, δεσμευόμαστε σαν Δημοτική Αρχή να κρατήσουμε ανοιχτό το διάλογο στο Δήμο για το τι παιδεία θέλουμε, με πρωτοβουλίες, δράσεις, προτάσεις, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση γονίμων σχετισμών υπέρ της παιδείας και μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για μια ικανή διοίκηση, χρηστή διαχείριση, δημοκρατία και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Δεσμευόμαστε να πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα ώστε να υπερασπιστούμε στην πράξη και να διασφαλίσουμε πλήρως τη λειτουργία των σχολείων και ως προς τις λειτουργικές τους ανάγκες να τα αποκριθούμε.
Θέλουμε ουσιαστική μόρφωση και καλλιέργεια για όλα τα παιδιά μέσα από ένα δημόσιο σύστημα, με σωστά συντηρημένα σχολεία, ίσες ευκαιρίες χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Αυτό είναι το όραμά μας και καλούμε όλους και όλους τους συμπολίτες μας να το κάνουν μαζί πραγματικότητα. Και επίσης θα θέλαμε να παρευρίσκονται και οι αναπληρωτές, όπως είπε και ο κύριος Μανουσάκης, στις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, καθώς επίσης και όπως ορίζει ο νόμος, όταν συζητείτε ένα θέμα που αφορά ένα συγκεκριμένο σχολείο, να παρίστανται και ο διευθυντής του σχολείου. Αυτά. Ευχαριστούμε, κύριε Πλούτα. Κύριος Δήμαρχος. Κύριος Σαρ. Μία κουβέντα θα πω. Καταρχήν επιλέξαμε τους διευθυντές όλων των σχολείων που μας είχε έρθει με τη λίστα με τη σειρά μας. Δώσανε 9 διευθυντές, 10 με τους αρχαιότερους και τους επιλέξαμε όλους και τους έχουμε βάλει χωρίς μόνο κάποιος διευθυντής. Είπε ότι δεν ήθελε να μπει, γι' αυτό και βάλαμε έναν διευθυντικό σύμβουλο. Κύριος Αργυρτάκος. Τώρα από ό,τι κατάλαβα, εγώ είχα μείνει με τη βεβαιότητα που είχαμε συζητήσει. Θα βάλω πρώτην με δύο, τώρα πρώτην με έναν από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει, δημιουργείται ένα πρόβλημα. Εντάξει, γιατί μου είχατε πει στα νομικά πρόσωπα δύο. Εντάξει, δεν γίνεται. Εντάξει. Λοιπόν, τον κύριο Κανακάκο Χρήστο με το Θόδωρο του Ζουλνιό. Κύριος Αλεξάκος, κάτι. Τι πρόβλημα δημιουργείται στον κύριο Αργυρτάκο, τι ακριβώς πρόβλημα εννοείται δημιουργείται. Α, εντάξει, εντάξει. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κύριε Παναγιώτο, ευχαριστώ. Να το εξηγήσω, γιατί έτσι όπως είναι η σύνθεση με τους διευθυντές, με τους γονείς και τέτοια, δεν έχει πλειοψηφία τη πλειοψηφία. Με αυτή την έννοια βάλαμε δύο και γι' αυτό δεν έχουμε προτείναμε εσάς σαν τρίτη παράταξη. Ισχύει και αυτό και για τις άλλες παρατάξεις. Τώρα, εμείς τους καθηγητές και τους διευθυντές δεν ξέρουμε πού ανήκουν. Καλέσαμε όλους τους διευθυντές του σχολείου, γιατί σίγουρα αυτοί είναι που έχουν το λόγο για την εκπαίδευση. Το στίγμα στο πολιτικό θα το δώσουμε, αν θέλουμε, και στην. Στο νομικό πρόσωπο το συγκεκριμένο, αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό βάλαμε να τα δούμε. Ο κύριος Αγιδάκος είχε πει σε όλα τα δύο, με την έννοια και στην άλλη Σχολική Επιτροπή θα είναι ένα, γιατί καταλαβαίνετε πώς είναι το ζήτημα. Μα δείτε δηλαδή πώς είναι η σύνθεση, δεν έχει πλειοψηφία η διοίκηση. Ο κύριος Κομμονδόρος. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, δεν θα διαφωνήσουμε με τη συμμετοχή των ατόμων. Θεωρούμε τους εκπαιδευτικούς που βάλατε στην Επιτροπή Άξιους και μπορούν να, πραγματικά να ανταποκριθούν σε αυτό το έργο. Θα περιθώ στον συνάδελφο τον Χρήστο τον Πλιώτα και θα του πω ότι μην προσπαθήσει να τετραγωνίσει τον κύκλο, δεν τετραγωνίζεται. Οι περικοπές στους προϋπολογισμούς θα είναι πολύ σοβαρές φέτος. Στο 2,5 του τακτικού προϋπολογισμού θα ανέλθουν οι δαπάνες για την παιδεία συνολικά. Επομένως, φανταστείτε πόσο χαμηλά επίπεδα θα κινηθεί όλη αυτή η διαδικασία. Πιθανά τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων να μην μπορούν να λειτουργήσουν. Θεωρούμε εμείς από εδώ την ανάσα ότι η χρηματοδότηση είναι αυτή που καθορίζει και το χαρακτήρα της παιδείας. Αν θα είναι δημόσιος ή ιδιωτικός. Εδώ να πω ότι ο κύριος Υπουργός, προσπαθώντας να κάνει τον μεθετευόμενο μάγο στο Υπουργείο Παιδείας, σκέφτηκε να κάνει νομικά πρόσωπα τα σχολεία και να δώσει στους διευθυντές το αριστείο του Διευθύνοντος Συμβούλου, δίνοντάς τους ένα χιλιάρικο και να τους πει τρέχτε να βρείτε χρήματα. Νομίζω ότι δεν είναι δουλειά των διευθυντών να βρίσκουν χρήματα για το σχολείο. Νομίζω η πολιτεία και οι Δήμοι θα πρέπει να στηρίξουν τη δημόσια εκπαίδευση αν θέλουμε να έχουμε δημόσιο σχολείο. Ευχαριστώ. Κύριος Λεβεντάκης. Κύριε Πρόεδρε, είπα και στο προηγούμενο θέμα, στο αρχικό, ότι η παιδεία είναι το άπαν για ένα κράτος. Για τούτη εδώ η κυβέρνηση που έχουμε, όχι και οι προηγούμενες, ότι δεν είχαν ευθύνες, φαίνεται ότι θέλει τα παιδιά μας και αμόρφωτα και χωρίς τις απαιτούμενες διευκολύνσεις. Είπε και ο κύριος Κουμουνδούρος ότι φέτος η χρηματοδότηση της παιδείας θα είναι τσεκουράτη. Σαν Δημοτικό Συμβούλιο νομίζω ότι πρέπει να παλέψουμε μέσα σε αυτές τις συνθήκες που βιώνουμε, να κερδίσουμε ό,τι δυνατόν περισσότερο. Μακριά από μας οι χορηγοί και οι ευεργέτες. Η παιδεία πρέπει να χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το κράτος και να είναι αποκλειστικά και μόνο δημόσια. Τα άτομα που προτείνουμε για τη συγκεκριμένη επιτροπή είναι η Άννα Ανδρουλάκη και ο Μιχάλης Ομαντάς. Ό,τι λέει ο νόμος, τι να κάνουμε.
Λοιπόν, κάποιος άλλος δεν έχει, δεν θέλει να πει τίποτα. Λοιπόν, προχωράμε όσον αφορά τα πρόσωπα στην ψηφοφορία, ομόφωνα από ό,τι φαίνεται, και πρόεδρο και αντιπρόεδρο. Για πρόεδρο ο Χρήστος Πλιώτας και αντιπρόεδρος ο Αργυρόπουλος ο Σταύρος. Το είπε ο εισηγητής. Λοιπόν, οπότε ψηφίζεται ομόφωνα και αυτό. Και ερχόμαστε στο έκτο θέμα, κυρία Γραμματέα. Έκτο θέμα, ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης. Εισηγητής κύριος Δούνιας Νικόλαος. Κύριε Δούνια, έχετε το λόγο. Πιστεύω θα κάνετε χρήση της ιδιότητάς σας, θα κερδίσουμε πολύ χρόνο και οι υπόλοιποι θα νομίζω να πούμε τα ίδια. Παιδεία είναι και η δευτεροβάθμια. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι λακωνικός όπως πρέπει, γιατί ο χρόνος συμπιέζει πάρα πολύ, όπως είπατε και εσείς προηγούμενα. Η σχολική επιτροπή αυτή έχει 15 μέλη και αποτελείται από τα εξής. Είναι 5 από την 5 από Δημοτική Συμβουλή και είναι οι παρακάτω. Δούνιας Νικόλαος, Σταθόπλος Ιωάννης, Σκρουμπέλος Βασίλειος, από την Ελπίδα Γιαννάκου Τασία και Μακρύ Παναγιώτα και από τον κύριο Αρκιτάκο δεν έχουν προταθεί τα ονόματα τακτικού και αναπληρωτή. Να συνεχίσω. Προτείνονται επίσης 4 πολίτες οι οποίοι άπτονται της εκπαίδευσης και είναι η Βουλγαράκη Μαρία, Σούπος Γεώργιος, Γιαννουλέας Κωνσταντίνος, Βονβορή Αλεξάνδρα. Επίσης πρέπει να ορίσουμε 3 διευθυντάς εκ των αρχαιοτέρων, από 5 δηλαδή αρχαιότερους επιλέγουμε τους 3 και είναι Κανακόπουλος Φώτης, Μινακάκης Ιωάννης, Καλομύρης Μιχάλης. Επίσης έχουμε 2 μέλη από τη Σχολή Γονέων Κηδεμόνων, είναι η Μάνου Μαρία από το πρώτο λύκειο και από το Ξηροκάμπι Αθανασάκου Σταυρούλα. Επίσης προτείνεται ένα μέλος από το 15 μελές του πρώτου σχολείου σε πληθυσμό, που είναι το πρώτο, και είναι η Κανελάκη Χρυσούλα Μαρία. Θα πάω στους αναπληρωτές για να μην χάνω χρόνο, τους διαβάζω. Τσαγκαρούλης Θεόδωρος, Κανελόπουλος Γεώργιος, Μακρύ Παναγιώτα. Υπάρχει το κενό με τον κύριο Αργυτάκο να μας δώσει τον αναπληρωματικό. Παυλάκου Ελένη, Κούτσαρης Αθανάσιος, Γιαννοπούλου Χριστίνα, Σπυράκου Μαρία, Αργυτάκου Αγγελική, Κυριακοπούλου Γεωργία, Περγαντής Νικόλαος, Βουλουμάνου Ευρυδίκη, Κωνσταντέλου Λιακάκου Κική και Νικολακάκου Αθηνά. Μπορώ να έχω ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε? Προτείνουμε σαν πρόεδρο τον Δούνια τον Νίκο, είμαι εγώ δηλαδή, και τον Σούπο τον Γιώργο. Επίσης, εγώ και όλοι όσοι θα συμμετέχουμε στο συμβούλιο αυτό πιστεύω να δεσμευτούμε για μια καλύτερη στελέχωση ή φροντίδα των σχολείων, που είναι και το μέλημά μας. Δεν έχω τίποτε άλλο να πω. Ευχαριστώ. Κύριος Αργυτάκος. Εντάξει. Κύριος Αλεξάκος, κύριος Κουμουνδούρος, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ναι. Απλά μια παρατήρηση. Νίκο, ότι όσον αφορά τους διευθυντές, ο κύριος Καλομύρης εκπροσωπεί τον Καστόρι, ναι, γιατί μπορεί να μην είναι ο τρίτος αρχαιότερος. Εντάξει, αυτό λεπτομέρεια. Λοιπόν, στην ψηφοφορία ψηφίζουν, πιστεύω, ομόφωνα και τα μέλη και το Διοικητικό Συμβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, ναι, δεν άκουσα τα ονόματα του κύριου. Τα έδωσε. Εντάξει. Ευχαριστώ. Ωραία. Προχωράμε στο 7ο. Ο κύριος Κοκορός. Εγώ θέλω να ευχηθώ και από την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου καλή επιτυχία και στα Προεδρία και των δύο σχολικών επιτροπών και να πω το εξής, πέρα από κυβερνήσεις και μνημόνια, επειδή εγώ προσωπικά έχω παιδιά που πάνε και στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, εύχομαι καλή επιτυχία και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Ωραία. Κυρία Γραμματέα, το λόγο για το 7ο θέμα. 7ο θέμα, ορισμός μελών για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου. Εισηγητής κύριος Δήμαρχος. Κύριος Δήμαρχος, το λόγο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ανάλυση για το ΦΟΔΣΑ. Είναι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ο Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Πελοποννήσου. Με βάση το πληθυσμό, ο Δήμος μας εκπροσωπείται με 4 μέλη. Τα 3 είναι από την πλειοψηφία και το 1 είναι από τη μειοψηφία. Από τη μεριά της πλειοψηφίας προτείνεται να είμαι εγώ, ο Αργυρόπουλος ο Σταύρος και ο Πλιώτας ο Χρήστος, και από τη μεριά της μειοψηφίας πρέπει να προταθεί, υπάρχει, είναι μία έδρα, μία θέση, εκ των πραγμάτων είναι η
Ελλάσσων ημίζων αντιπολίτευση να προταθεί. Κύριος Αργυτάκος. Λοιπόν, προχωράμε. Ο κύριος Αλεξάκος. Το λόγο. Έχεις το λόγο, Χρήστο, αν θες. Όχι, κύριος Κομονδόρος. Κύριε Πρόεδρε, στο θέμα αυτό με την εκπροσώπηση των Δημοτικών Συμβουλίων έχουμε κάθετη διαφωνία. Θα πρέπει να εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις. Βέβαια, οι κυβερνήσεις φροντίζουν πάντοτε ώστε, επειδή έχουν στο χέρι όλη αυτή τη διαδικασία, να μην υπάρχει λαϊκός έλεγχος, να μην υπάρχει διαφάνεια και όλη αυτή η ιστορία να πηγαίνει μακριά. Επειδή θεωρούμε τα σκουπίδια και αυτό κοινωνικό αγαθό που πρέπει να βρίσκεται στα χέρια των Δήμων, στη συγκεκριμένη περίπτωση όχι γιατί διαφωνούμε με τα πρόσωπα, αλλά διαφωνούμε με την διαδικασία, θα ψηφίσουμε κατά. Κύριος Λεβεντάκης. Κύριε Πρόεδρε, τα σκουπίδια από ό,τι φαίνεται είναι πηγή πλούτου. Σκοτωμός γίνεται, ποιος θα τα πάρει. Η θέση δική μας, για να μην πολυλογώ, είναι ότι πρέπει να τα διαχειρίζονται οι Δήμοι και όχι κανένας άλλος. Δύο πράγματα θα πω. Συμφωνάμε και εμείς ότι πρέπει να διαχειρίζονται από δημόσιο χαρακτήρα και από τους Δήμους. Ένα νούμερο θα δώσω σε αυτό που είπε ο κύριος Κουμουδούρος. Να δείτε πόσο το σύστημα είναι για μας αντιδραστικό και δεν είναι σωστό. Από τα 59 άτομα που είναι η σύνδεση της συνέλευσης του ΦΟΣΔΑ, τα 53 είναι από τις πλειοψηφίες και τα 6 είναι από τις μειοψηφίες. Έτσι μας έχουν στείλει που είναι η κατάσταση. Να δείτε κατά πόσο δηλαδή βγαίνουν έξω και οι άλλες φωνές που πρέπει να ακούγονται. Πρέπει να αλλάξει και αυτό το σύστημα, γιατί αυτό μας έχουν έρθει από πάνω το Υπουργείο. Αυτό είναι. Έξω είναι μόνο οι πρωτεύουσες Τρίπολης, Σπάρτη, οι πρωτεύουσες των Ομών. Αυτές προσωπούνται. Εντάξει, αλλά όμως γενικά, σας λέω τώρα, από τα 53 και 6, 59 άτομα, τα 6 είναι της μειοψηφίας. Να πω κάτι λειτουργικά. Επειδή είναι αδύνατο να λειτουργήσει ένα τόσο μεγάλο πολυπρόσωπο οργάνο συλλογικό, στην ουσία τη διοίκηση την ασκεί η Εκτελεστική Επιτροπή. Δεν την ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ελάχιστες αρμοδιότητες έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, όλες έχουν περάσει την Εκτελεστική Επιτροπή και είναι λογικό. Σκεφτείτε ένα όργανο με 50 τόσους που είναι πάνω να συνεδριάζει τώρα. Δεν είναι. Τέπειτες ψηφοφορίας προχωράμε. Κύριος Αλεξάκος, κύριος Κομοντόρος είπε όχι, ο κύριος Λεβεντάκης κατά. Επομένως περνάει κατά πλειοψηφία, μειοψηφούν ο κύριος Κουμουντούρης και ο κύριος Βεραντάκης. Λοιπόν, ερχόμαστε στο 8ο θέμα. Κυρία Γραμματέα, το 8ο θέμα, συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σπάρτης. Εισηγητής κύριος Δήμαρχος. Την εισήγηση, τη διαδικασία την έχετε μπροστά, δεν χρειάζεται να την κάνω ανάλυση. Το φέραμε σαν πρώτο θέμα γιατί θεωρούμε ότι αυτή η Επιτροπή πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι που πρέπει να απασχολήσει το Δήμο. Πιστεύουμε ότι πρέπει άμεσα να λειτουργήσει, να φέρει θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ταυτόχρονα έτσι να μπορέσουμε να δείξουμε και το στίγμα μας και να αξιοποιήσουμε έτσι τουριστικά αυτό που όλοι προσδοκούμε. Από του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνονται 5 Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι υπόλοιποι πολίτες οι φορείς. Εμείς προτείνουμε έναν από κάθε παράταξη, Δημοτικό Σύμβουλο. Από τη δικιά μας την παράταξη προτείνεται να είναι ο Μαρουσάκης. Προτείνουμε κύρια να είναι φορείς, η Ένωση Ξενοδόχων, οι φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου, το Εμπορικό Επιμελητήριο, η Εφορία Αρχαιοτήτων, τον Βασίλη τον Γεωργιάδη Σαμπολίτη, τον Σαδάκο τον Γιάννη Σαμπολίτη, τον Ορειβατικό Σύλλογο και τον υπάλληλο του Δήμου, ο οποίος είναι ο Μητράκος ο Χρήστος. Και για τους αναπληρωματικούς, στο Μανουσάκι προτείνουμε αναπληρωματικό του Σκουπέρο του Βασίλη, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ένωση Ξενοδόχων, τους φίλους του Αρχαίου Θεάτρου, τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης μας, την Εφορία Κλασικών Αρχαιοτήτων, τον Σύλλογο Αρχαιολόγων και ένα σύλλογο από περιοχή που είναι ο Πολυδεύκης, ο οποίος ασχολείται στην περιοχή του
του Καστορίου σαν αναπληρωματικός πολιτιστικός. Πιστεύουμε ότι αυτή η επιτροπή είναι η σημαντική, πρέπει να λειτουργήσει. Προτείνουμε για πρόεδρο της επιτροπής τον κύριο Αλεξάκο, ο οποίος έχει και μία εμπειρία από ό,τι φαίνεται και προβάλλει έτσι και θέλει να λειτουργήσει αυτήν την περιοχή. Δεν ξέρω αν το αποδέχεται. Για πρόεδρο της επιτροπής τον κύριο Αλεξάκο, με αντιπρόεδρο τον κύριο Μανουσάκη. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για τη μεγάλη τιμή. Φυσικά και αποδέχομαι. Ένας τομέας ιδιαίτερα νευραλγικός. Είχαμε μιλήσει προεκλογικά πάρα πολύ. Ένας τομέας που πραγματικά βρισκόταν σε ύπνωση. Νομίζω ότι μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό και κυρίως επειδή τουρισμός σημαίνει διαμονή, γαστρονομία, αλλά και ανάδειξη όλων αυτών των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχει Σπάρτη και έχουμε πει τόσο καιρό, θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά και να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ και αποδέχομαι. Κύριο Σαργιτάκος. Πόσα είναι τα μέλη? Γιατί στην εισήγηση δεν μπορούσαμε να ξέρουμε ότι είναι 13 και δεν προκύπτει από την εισήγηση ότι θα είναι 13. Διαβάστε να δείτε, λέει ότι η συγκρότηση του αριθμού των μελών χωρίς να λέει πόσα μέλη θα είναι. Όχι, μισό λεπτό. Αφού τότε δεν έπρεπε να βάλετε πρώτο θέμα τη συγκρότηση ως προς τον αριθμό, αν μένουμε στο 13. Δεν λέω εγώ 13-15, δεν είναι το θέμα, αλλά έτσι όπως ήταν δεν μπορούσαμε να ξέρουμε τι θα γίνει. Εντάξει. Τέλος πάντων, τώρα επειδή έχουμε συγκρότηση σήμερα, δεν ασχολούμαι με άλλα θέματα. Έτσι, και την προεκτήθη δεν ασχολούμαι. Εντάξει, θα πάμε μετά στη θέση. Κύριος Κομοντούρος. Τη Ζαχαράκη, τη Γεωργία και τον Αλβανί, τον Δημήτρη. Δεν άκουσα, κύριε Δήμαρχε, αν στα μέλη της Επιτροπής αυτής. Εμείς δεν θα προτείνουμε σαν παράταξη, θα προτείνουμε να είναι εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και προφανώς ο αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος που είναι και Λάκωνας, ο Διονύσης ο Θωμάς. Κύριος Λαβεντάκης. Σταθόπουλος. Μόνο ονόματα έχω να προτείνω και αναπληρωματικό Βούλα Σαραντοπούλου. Βούλα Σαραντοπούλου. Λοιπόν, ο κύριος Κουρμπέλος έχει εγγραφεί για ομιλητής σε αυτό το θέμα. Κύριος Κουρμπέλο, έχετε 2 λεπτά. Θεωρώ με την ανάλυση της Προεδρίας από τον κύριο Αλεξάκου ότι σπάζουν κάποια στερεότυπα. Πλέον δεν είναι η αντιπολίτευση μόνιμα απέναντι σε κάθε πρόταση και ελπίζω κύριε Αλεξάκου να επιτευχθεί ο στόχος. Γιατί θεωρώ ότι μέχρι τώρα οι επισκέπτες τουρίστες στην πόλη κάθε άλλο παρά διαφημιστές είναι για την πόλη. Νομίζω ότι είναι διαφημιστές και θα μου επιτρέψετε μια προσωπική εμπειρία. Όταν πρόσφατα ταξίδευα προς το Λονδίνο, δίπλα μου καθόταν μια οικογένεια Αμερικάνων που είχαν την τύχη ή την ατυχία, όπως θέλετε πέστε, το να επισκεφθούν τη Σπάρτη. Όταν συζητήσαμε, πιάσαμε την κουβέντα σχετικά, αυτό που έμεινε μέσα από την κουβέντα ήταν η λέξη απογοήτευση. Θεωρώ ότι θα έχουμε πετύχει όταν στο τέλος, μετά από την ενεργοποίηση όλων των φορέων, ο τουρίστας θα λέει μία λέξη που θα την καταλαβαίνουν όλοι και θα είναι η λέξη ενθουσιασμός και θα είναι η λέξη disappointment που χρειάστηκε να ξέρω την αγγλικά για να την καταλάβω. Ευχαριστώ πολύ. Λακωνικότατος ο κύριος Κουμπελός. Είχα γραφτεί και εγώ μελητής σαν δημοτικός σύμβουλος σε συγκεκριμένο θέμα. Βέβαια με κάλυψε με αυτά που είπε και ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Αλεξάκος. Εγώ θέλω να κάνω μια γενική παρατήρηση, μιας και είναι η τελευταία επιτροπή. Γιατί πολλοί συμπολίτες μας και από τη δική μας πλευρά και είμαι σίγουρος από ό,τι έπεσα και απόψε και από την πλευρά της αντιπολιτεύσεως θα θέλουν να συμμετάσχουν στα διάφορα νομικά πρόσωπα και δεν θα ακούσουν το όνομά τους απόψε. Να ξέρουν ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ανοιχτό, οι επιτροπές αυτές πιστεύω είναι ανοιχτές και τους θέλουμε όλους και θα ακολουθήσουν. Άλλες 10 επιτροπές προβλέπονται μέσα στον κανονισμό όπως θα διαβάσετε. Σήμερα φέραμε μόνο του τουρισμού. Είναι άλλες 10, οπότε διάθεση να υπάρχει και αυτή πιστεύω υπάρχει από όλες τις πλευρές. Κάτι άλλο δεν θα ήθελα να πω και να προχωρήσουμε. Ο κ. Μάουσα. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ επίσης τον κ. Αλεξάκο για την αποδοχή της πρότασης του κ. Δημάρχου και να πω ότι θα πρέπει η Επιτροπή αυτή να συνεργαστεί πάρα πολύ στενά με το
οργανισμών πολιτισμού και περιβάλλοντος, γιατί πραγματικά είναι ένα δίδυμο που είναι αλληλένδετο και πασχίζει για το ίδιο πράγμα. Γιατί ο πολιτισμός και ο τουρισμός πάνε μαζί. Δεν έχουμε να πουλήσουμε τίποτα άλλο. Μάλιστα. Επί της ψηφοφορίας τα μέλη ψηφίζονται ομόφωνα. Πρόεδρος και αντιπρόεδρος. Κύριε Κοκόρε, πιο νωρίς το λόγο όμως. Ρωτήσατε για επί της ψηφοφορίας. Εγώ θα μειοψηφίσω και εν αυτό το χρόνο θα πω εγώ γιατί. Οπότε ψηφίζετε κατά, πλειοψηφία με τον κύριο Κοκορό, όχι. Λοιπόν, κύριε Γραμματέα, στο επόμενο θέμα. Ένα το θέμα, εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου ως μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν λειτουργεί ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο. Εισηγητής κύριος Δήμαρχος. Κύριε Δήμαρχε, το λόγο. Καταρχήν την εισήγηση την είδατε. Έχουμε και την κάλπη. Προβλέπεται μια διαδικασία όπως στο Προεδρείο. Πιστεύω να το έχουμε λήξει. Αυτό είναι το πειθαρχικό όργανο του Δήμου. Αποτελείται από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής που είναι οι αντιδήμαρχοι και ο Δήμαρχος και από δύο μέλη της μειοψηφίας. Την προηγούμενη φορά υπήρχε ένας και ένας γιατί είμαστε δύο οι μειοψηφίες. Καλό είναι να το δείτε. Είναι σημαντικό όργανο. Πρέπει να εκπροσωπούνται, να το λύσουμε ποιοι θα είναι για να πάμε ομόφωνα να συγκροτηθεί αυτό, γιατί είναι ζητήματα που ίσως να χρειαστεί να λειτουργήσει. Μακάρι να μην λειτουργήσει ποτέ σε αυτή η Επιτροπή, να μην έχουμε τέτοιες έτσι υποθέσεις να μας απασχολήσει, αλλά όμως χρειάζεται για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που αν προκύψουν να τα αντιμετωπίσει το πειθαρχικό όργανο αυτό της αυτοδιοίκησης. Κύριε Σαργιωτάκος. Αυτό στην αρχή δεν προεβλέπεται στην Εκτελεστική Επιτροπή. Στην πορεία ψηφίστηκε για τροποποίηση του νόμου. Και λογικό είναι να συμμετέχουν από όλες, πλειοψηφία, μειοψηφία, σε ένα συλλογικό όργανο που έχει σχέση σχετικά με την πειθαρχική διαδικασία των εργαζομένων στο Δήμο. Νομίζω ότι δύο φορές λειτουργήσε τώρα εδώ στο Δήμο, όλα αυτά τα χρόνια. Και πράγματι θετικό είναι να μην χρειαστεί να λειτουργήσει καμία φορά. Εμείς από την πλευρά μας προτείνουμε τον Χρήστο Δημητρόπουλο. Κύριος Αλεξάκος. Κύριος Κομοντόρος. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα αυτοπροταθώ. Και θα αυτοπροταθώ για τον εξής λόγο. Είμαι στέλεχος του συνδικαλιστικού κινήματος, μέλος της νομαριακού τμήματος της ΑΔΔ, πρόεδρος της ΕΛΜΕ, και επειδή με τα πειθαρχικά έχω μια αδυναμία, τελευταία, με τον νόμο Μαγιτάκη, θα ήθελα να είμαι εκεί τουλάχιστον εγγυόμενο στην νομιμότητα αυτής της διαδικασίας. Πάντοτε θα καταψηφίζω. Θα καταψηφίζω από θέση και το λέω στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μην παραξηγηθώ μέχρι που να καταργηθεί αυτός ο νόμος του Μαγιτάκη. Γιατί άδικα συνάδελφοί μου σύρονται σε αργίες πολλοί μήνες. Πρόσφατο παράδειγμα, η συνδικαλίστρια δασκάλα. Ευχαριστώ.